Άννα Παναγιωτίδη, είμαι 19 χρονών και ασχολούμαι με το καγιάκ. Η σχέση με τον αθλητισμό? Πολύ καλή, θα έλεγα. Και ξεκίνησες το 2008 μέχρι σήμερα. Υπάρχει DNA αθλητικό στην οικογένεια? Ναι, από τον μπαμπά, από τον παππού. Ο πατέρας μας ασχολιόταν με την πάλη. Ο μπαμπάς είναι ο Παναγιώτης Παναγιωτίδης. Με ο παππούς μου ασχολιόταν με τα βάρη, όχι τόσο με τη... Ο ένας παππούς, ο Κωνσταντίνος Αραπίδης. Και ο Γιώργος Παναγιωτίδης ασχολιόταν και αυτός με τη κοπηλασία, καγιάκ, δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Ο μπαμπάς έχει καταγωγή? Από το Πόντο, τώρα δεν ξέρω πού, Τραπεζούντα, Σαμψούντα, δεν ξέρω. Μετά οι γονείς του βασικά μεταφέρουν. Ο μπαμπάς γεννήθηκε εκεί δηλαδή? Όχι, ο μπαμπάς γεννήθηκε στο Καζακστάν. Και ήρθανε με τους παππούδες εδώ, πώς? Ναι, ήρθανε εδώ πέρα πριν 30 χρόνια περίπου. Αντιμετώπισαν κάποια κάποιες δυσκολίες στην εγκατάσταση όταν και σε όλα? Όταν πρώτο ήρθανε, ναι, αντιμετώπισαν, αλλά προσπάθησαν, το πάλεψαν, δουλέψαν σκληρά, το παλέψαν. Έχουν δηλαδή αυτό το ποντιακό το πείσμα που σε διακρίνει, ναι, και σένα στον αθλητισμό, ή κάνω λάθος? Ναι. Για να φτάσει κανείς δηλαδή να έχει επιτυχίες. Εσύ κρατάς επαφή με το ποντιακό στοιχείο, μετά, δηλαδή την παράδοση, τους χορούς τους? Ναι, όταν ξέρω να χορεύω ποντιακούς χορούς, σχεδόν όλους. Όταν ήμουνα μικρή, ήμουνα σε ένα σύλλογο στην Καρυθέα συνεργό. Θέλω να ξαναξεκινήσω. Γενικά, κάτι παραπάνω από την παράδοση, από στο να μιλάω, δεν ξέρω τι ποντιακή διάλεκτο θα ήθελα να το μάθω. Ξέρω να χορεύω όμως. Αρκεί αυτό, τις μέχρι στιγμής. Ιωάννα, σε ευχαριστούμε. Καλή σου επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ.